Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Λίμπερ 107 και 4. Μπάσκετ City εδώ κοντά σας, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 8 με 10. Θα πάμε αμέσως στο Power Sports Arena, καθώς έχουμε δηλώσει ένδειξη τύπου. Πάμε στον Νίκο του Μοσκοβίτη. Νίκο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Προμηθέας σε πρώτη φάση, τον κύριο Γιατρά, και μετά τον προπονητή του Πάου, τον κύριο Παθεοδόρο. Και να συνεχίσουμε να κερδίσουμε το Σάββατο στην Πάτρα και να ξαναρθούμε πάλι στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη να διεκδικήσουμε ό,τι ελπίδες έχουμε για να κατακτήσουμε την τρίτη θέση. Ερώτηση για τους τραυματισμούς που έχει ο Προμηθέας. Πριν ο κύριος Γιατράς είπε ότι προέκυψε και σήμερα ένα θέμα με τον δεν επέστρεψε. Κάτι έπαθε ο Brothers στο 1,5 λεπτό, ζήτησε αλλαγή, ένιωσε ένα τσίπημα και μετά πήγαμε λιγοστές ελπίδες, νομίζω, με τόσες απουσίες και αλέξαμε να μην κουράσουμε το φαγέ, το Λίποβι, το Γκίκα και το Χολ και να δώσουμε εγώ συμμετοχή στα υπόλοιπα παιδιά. Όταν είδαμε ότι το παιχνίδι, είδαμε ότι δεν έχουμε πολλές πιθανότητες να διεκδικήσουμε τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και έχουμε τόσες απουσίες. Είπαμε ότι θα κοιτάξουμε να δώσουμε χρόνο συμμετοχή όπως ξανά είμαστε παιδιά. Ο Μαντζούκας είναι 14 στα 15, ο Καραίσκος είναι 16 στα 17, ο Σκούφης είναι 20 χρονών. Είναι παιδιά που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής και επιλέξαμε να κάνουμε αυτό. Τι είπα εγώ τελείως κατά παιχνίδι. Λέω τι επιλέξαμε και τι διαλέξαμε. Το τι κάνουμε, το επιλέγουμε και να κάνουμε εμάς. Επιλέξαμε, λέω, γιατί υπήρχε και ένα πρόβλημα. Να το ξαναπώ πάλι να το καταλάβετε. Μας έλειπε ο Μιλόσεβιτς, ο Σαλούστρος και ο Έλλης. Και στο 1,5 λεπτό ένιωσε ενότητα στο Πράδερ. Και λέω, επέλεξα εγώ σαν προπονητής της ομάδος να ξεκουράσω παιδιά που έχουν χρόνο συμμετοχή και παίζουν 40 λεπτά. Είπα εγώ αν έπαιξε παντζήκα στο έκδοτο. Ξέρω τι έπαιξε το έκδοτο. Και έπαιξε 34 λεπτά. Καλά, έκανε και έπαιξε 34 λεπτά. Και με τον Ολυμπιακό έπαιξε 30 μέτρα. Τι δεν καταλάβατε δηλαδή που θέλετε να σας εξηγήσω. Αλλά τι. Α, να μην το ξανακάνετε. Τότε γιατί είμαι και λίγο φλάξος, δεν καταλάβω. Πες το μου, να καταλάβω. Ναι. Εγώ είπα αυτό εδώ. Εγώ είπα από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσα να διεκδικήσω το παιχνίδι. Είπα από δύο πράγμα. Μάλλον δεν καταλάβατε καλά, αν οι δηλώσεις υπάρχουν. Να σε καλά. Τον αυτά από τον προπονητή του Προμηθέα. Ψιλοένταση υπήρχε, Νίκο. Γνωρίζαμε ότι ο Προμηθέας έχει αρκετά θέματα με τραυματισμούς, με σημαντικούς. Δεν ξέραμε το μέγεθος και το ποσό των τραυματισμών, αλλά επειδή έχει ξανακάνει τουλάχιστον δύο φορές από ό,τι θυμάμαι εγώ μέσα στη χρονιά πολύ μεγάλες νίκες εκτός έδρας με απουσίες απέναντι σε πολύ καλούς αντιπάλους, εμείς προετοιμαστήκαμε για να παίξουμε ένα παιχνίδι ανάλογο της περίστασης. Θα έλεγα ότι πολύ γρήγορα με την απώλεια του Πράβερ ο Μηθέας θέλησε να δώσει πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής παιδιά τα οποία υπάρχουν στο ρόλο του, δουλεύει πάρα πολύ καλά την παραγωγική διαδικασία, δεν φοβάται να το κάνει, δεν ξανακάνει και σε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ που ήταν στο ημίχρονο ένα πόντο, θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν μια απόφαση που την πήρε τώρα πρώτη φορά, να ξαναπάρει την απόφαση σε εμάς που διεκδικούσε νίκη στο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε ουσιαστικά έχοντας εμείς ένα σχεδόν πλήρη ρόστερ, δεν υπήρχε πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, ειδικά μετά το δεύτερο ημίχρονο. Εμείς παίξαμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε σήμερα να μας υποστηρίξει, σεβόμενοι τους εαυτούς μας, τον αντίπαλό μας και τον κόσμο, και καταφέραμε και κάναμε το 2-0. Θα πάμε το Σάββατο στην Πάτρα γνωρίζοντας ότι ο Προμηθέας είναι μια ομάδα με προσωπικότητα, με ισχυρό εγώ. Θέλουμε να κάνουμε το 3-0. Θα χρειαστεί προσπάθεια, σοβαρότητα, συγκέντρωση από τη στιγμή που και ο Προμηθέας κάποια από τα παιδιά του επιστρέψουν. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως ήταν και τα τρία προηγούμενα που παίξαμε απέναντί του.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες 15 μέρες και τις προπονήσεις μας, και νομίζω και στο πρώτο παιχνίδι και οι δύο ομάδες ήταν ένα επίπεδο πίσω σε ταχύτητα και σε ενέργεια. Παρ' όλα αυτά η χρησιμότητα του παιχνιδιού σήμερα για μας ήταν μεγάλη. Όπως είπα, σεβόμαστε πρώτα απ' όλα την προσπάθεια που κάνουμε, σεβόμαστε τον αντίπαλό μας και φυσικά τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο, γι' αυτό και συνεχίσαμε να παίζουμε όσο πιο καλά μπορούσαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι εύκολο. Και ο παίκτης νιώθει κάποια στιγμή ότι απέναντί του έχει πάρα πολύ νέους παίκτες και δεν είναι ο ίδιος ο ανταγωνισμός, αλλά τα παιδιά ήταν συγκεντρωμένοι. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή και έχουμε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. 50 παιχνίδια με τελείωτα ταξίδια. Βρισκόμαστε στο τέλος της σεζόν. Προερχόμαστε από μια πολύ δύσκολη σειρά με τον Παναθηναϊκό, μια πολύ δύσκολη σειρά με την ΑΕΚ, επίπονο πρόγραμμα που απαιτεί συγκέντρωση και συνέπεια. Ελπίζω αυτό το τελευταίο κομμάτι να τελειώσουμε με τον τρόπο που πρέπει, από πλευρά συγκέντρωσης και αποτελέσματος. Ο Καράς είναι ένα παιδί που δουλεύει μαζί μας όλο αυτό το διάστημα. Προπονείται σκληρά, είναι νέος παίκτης. Του δώσαμε χρόνο συμμετοχής επί της ευκαιρίας λόγω της παρουσίας και των νέων παιδιών του Προμηθέα. Είναι ένας παίκτης που έχουμε πιστέψει σε αυτόν και πιστεύουμε ότι θα μας δικαιώσει τη συνέχεια με την πορεία του. Αυτά από τους δύο προπονητές. Το τέλος τώρα θέλει λίγο διευκρίνηση αυτό. Δεν ξέρω αν το επέλεξε επίτηδες ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Η ερώτηση είναι για τον Χαλαπόπουλο. Απάντησε μόνο για τον Καρά. Ναι. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε, αν ήθελε διευκρίνηση. Αλλά απλά το αναφέρω. Λοιπόν, αυτά από εδώ από το ρεπορτάζ. Σε πρώτη φάση. Νίκο, η ένταση που πήγαινε, ναι, τον προπονητή του Προμηθέα. Διέκρινε μια ένταση. Ήταν ερώτηση συναδέλφου από εδώ ή ήταν μια ερώτηση που μάλλον. Δεν, γιατί μου βάλει σαν να ενισχύει την Πάτρα, α πούμε, και εδώ για το παιχνίδι. Όχι. Δεν ερμηνεύτηκε σωστά από ό,τι κατάλαβα η ερώτηση, γιατί η ερώτηση ήταν κάπου σε κάποια φάση ο προπονητής του Προμηθέα είπε ότι από ένα σημείο και μετά και εμείς επιλέξαμε να βάλουμε τους μικρούς. Ναι, σωστό. Εννοώντας ότι το παιχνίδι το χάσαμε. Και η ερώτηση ήταν ότι ο Μαντζούκας, ο πιο μικρός από όλους, έπαιξε από το 6 λεπτό μέχρι το τέλος. Κάπου εκεί λίγο το ερμήνευσε αλλιώς ο προπονητής του Προμηθέα. Εντάξει, μικρή σημασία έχει. Ωραία. Οπότε περιμένουμε κάτι άλλο μετά, κάποιον άλλο παίκτη. Δύσκολο το κόβω, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε θα επικοινωνήσω εγώ λίγο μετά για να δώσουμε ό,τι άλλο υπάρχει. Ωραία. Μιλάς, άμα είναι μετά, σε ξαναβγάζουμε για σχόλιο, ρεπορτάζ έτσι και κουσκουσάκι γενικό. Λοιπόν, ωραία. Αυτά από τον Νίκο Μοσχοβίτη, ο οποίος είναι στο 2-0 πλέον στη σειρά των μικρών τελικών. Κόντρα στον Προμηθέα, έτσι Basket City. Ξεκινήσαμε με εμένα στο στούντιο και τον Νίκο στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος είναι στο 2-0 πλέον κόντρα στον Προμηθέα, και θέλει ουσιαστικά μια νίκη για να τελειώσει τους μικρούς τελικούς και την τρίτη θέση, η οποία, εντάξει, είναι θέμα γοήτρου, αλλά ουσιαστικά δίνει και μια δυνατότητα στις ομάδες να δείξουν ότι, εντάξει, είναι μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Έτσι, ο ΠΑΟΚ είναι η τρίτη καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εγώ θεωρώ και το ξαναπεί όσον αφορά και του Άρη τα δεδομένα ότι πρέπει να κυνηγάς οτιδήποτε σου έρχεται μπροστά σου. Έτσι, τρίτη θέση, εντάξει, μπορεί να μην δίνει κάτι, αλλά ανεβάζει λίγο την ψυχολογία του κόσμου, μπορεί να ανεβάσει την ψυχολογία και να δώσει ένα έναυσμα σε κάποιους ανθρώπους να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο οικονομικά ή να γίνει κάτι καλύτερο στα επόμενα χρόνια. Έτσι. Και να δούμε και τα δεδομένα πώς θα είναι των μεγάλων του χρόνου, γιατί από ό,τι φημολογείται και οι δύο, ειδικά ο Ολυμπιακός, αναμένεται να ρίξουν πολύ το budget του χρόνου.
όσον αφορά και τους Έλληνες κυρίως παίχτες. Έτσι μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Να δούμε λοιπόν τι με έλεγε σε λίγο περισσότερα από το ρεπορτάζ του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα. Λοιπόν, έχουμε και πάλι ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, υπήρχε γι' αυτό έτσι το διάλειμμα της μουσικής. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαμυστικό διάλειμμα, θα ψήσουμε σε λίγο Νίκο Μοσχοβίτη να δούμε περισσότερα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ μετά το 2-0 επί του Προμηθέα για το επόμενο τρίτο παιχνίδι, τι γίνεται, τι ακούγεται στον ΠΑΟΚ, έτσι και λίγο σκούς γενικό. Λοιπόν, πάμε μπρέκ και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι εδώ, Basket City, Libero 107.4. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος έκανε το 2-0 κόντρα στον Προμηθέα, 161, σαρωτικό πραγματικά, εντυπωσιακό το σκορ. Και βλέποντας λίγο, επειδή συζητήσαμε και θες με τον Νίκο, βλέποντας τα δύο, τις δύο σειρές, στη μία σειρά ασχολείσαι μόνο με τον μπάσκετ σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι. Στην άλλη σειρά ασχολείσαι με το τι θα γίνει εκτός γηπέδου, έτσι. Δηλαδή, και είναι πραγματικά το λυπηρό και το λέγαμε και χθες, ότι έχουμε τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, οπότε πρέπει να είναι γιορτή, πρέπει να είναι ντέρμπι έτσι δυνατά, οτιδήποτε. Και ασχολούμαστε τώρα με αυτό που είπαν χθες στον Παναθηναϊκό, ότι αν γίνει το παραμικρό θα φύγουμε. Και σήμερα ο Γιαννακόπουλος στο Instagram ανεβάσει μια φωτογραφία του μέσα από το σεφ, που λέει ότι τον παίρνουν τηλέφωνο γνωστοί και άγνωστοι και τον απειλούν ότι άμα πάει στο σεφ δεν θα φύγει, και απάντηση λέει ότι θα είμαι και εκεί. Έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνω ο καθένας δηλαδή τώρα ότι, εντάξει, και ο Γιαννακόπουλος από την πλευρά του με αυτό που κάνει ρίχνει λάδι στη φωτιά. Ρίχνει λάδι στη φωτιά. Έτσι. Λοιπόν. Και δεν είναι, ρε παιδί μου, όπως για να το κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να... Εντάξει, είσαι ο Γιαννακόπουλος. Μην ρίχνεις λάδι στη φωτιά τώρα, να πας στο σεφ, λέει τώρα τι. Να τρελαθούν όλοι και να γίνει ολόκληρο θέμα τώρα και να... Πραγματικά δηλαδή. Και δεν υπάρχει κάποιος να τραβήξει τα αυτή. Άμα κάποιος σε απειλεί, σε παίρνει τηλέφωνο και σε απειλεί και σου λέει μην έρθεις ο σεφ, υπάρχουν αρμόδια εισαγγελίες να καταθέσεις το όλο θέμα. Το να βγάζεις μια φωτογραφία στο Instagram και να λες εγώ ότι εσείς μου απειλείτε, εγώ θα είμαι εκεί, απειλείτε εμένα και τη φρουρά μου, εγώ θα είμαι εκεί, δεν μου λέει εμένα τίποτα σαν πασχετικό ότι ναι, εντάξει, μπράβο σου. Είναι καθαρά για οπαδική κατανάλωση αυτό. Καθαρά για οπαδική κατανάλωση. Και δεν υπάρχει ένας αρμόδιος του μπάσκετ να του πει, δεν φίλε, δηλαδή αυτό που κάνεις είναι προκλητικό. Δηλαδή προκαλείς και τον άλλον. Δεν υπάρχει κανείς να βρεθεί και να τον πει, να τραβήξει το αυτί το Γιαννακόπουλο. Κάποιος κάτι να του πούνε, ρε παιδί μου. Εντάξει, ξέρω ότι ο Γιαννακόπουλος είναι ένας χειρός παραοικονομικός παράγοντας στη χώρα. Ναι, τα ξέρουμε όλα αυτά. Του ίδιου Αγγελόπουλη, αλλά στη μέση την πλένει τον μπασκετάκι. Μα δούμε, μακάρι να μην γίνει τίποτα αύριο. Έτσι, δεν το φοβάμαι βέβαια πάρα πολύ το παιχνίδι. Μακάρι να μην γίνει τίποτα, πραγματικά. Και να γυλήσω τελικώς άνετα και ας κερδίσω ο καλύτερος. Πραγματικά. Αλλά με αυτά που γίνονται δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Και βέβαια τον μπαλάκι πέφτει πάλι στην πολιτεία. Όλοι όταν είναι αναρμόδιοι και όταν, να το πω, φοβούνται να επιβάλλουν τους νόμους ή οτιδήποτε, ρίχνουν τον μπαλάκι στην πολιτεία. Να βγάλει το φίδι την τρύπα η πολιτεία. Ό,τι και να γίνει δηλαδή, πολιτεία. Πολιτεία τηλεοπτικό, γιατί εμείς ήμασταν ικανοί να κάνουμε μια καλή συμφωνία. Πολιτεία, ξέρω εγώ, τράβατε αυτή του ενός. Πολιτεία εκείνο, πολιτεία το άλλο. Τότε γιατί υπάρχετε δηλαδή όλοι εσείς οι φορείς. Γιατί υπάρχετε όλοι εσείς οι φορείς όταν πρέπει το φίδι από την τρύπα να το βγάλει η πολιτεία. Για ποιο λόγο δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Η πολιτεία να παρέμβεις, όλη η πολιτεία. Έχεις ένα προϊόν το οποίο το έχεις υποβιβάσει, του χρόνου πάλι τηλεοπτικό, η πολιτεία, η ΕΡΤ δηλαδή. Θα σου δώσει η ΕΡΤ ψίχουλα, θα πεις και ευχαριστώ. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει.
Άμα θέλουμε να πούμε ότι και οι ομάδες μας εδώ στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Πρέπει κάποιος να βγει μπροστά και να πει όχι, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό, πάμε συνέχεια. Ή στο φινάλι να πιέσει την πολιτεία για μεγαλύτερη βοήθεια, ώστε κάποια στιγμή να ανεξαρτοποιηθεί όλα αυτά από την πολιτεία. Είδαμε η Ομοσπονδία που διοργάνωνε όλα τα χαμηλά κατά την Α1, ότι σταματήσαν επιχορηγήσει γιατί το κράτος πλέον έπρεπε να κόψει από πολλά. Έτσι είδαμε που φτάσαν τα πρωτάθληματα. Ομάδες να μην κατεβαίνουν, οδηπορικά να μην πληρώνονται, διαιτητές να μην πληρώνονται. Ομάδες να παρακαλά να μην ανέβουν γιατί μετά τα οδηπορικά τους θα τους βγουν, ξέρω εγώ, ένα προϋπολογισμό μιας χρονιάς. Γιατί είχε καλό μάθημα που έχω και έδινε αβέρτα επιχορηγήσεις, δεξιά και αριστερά. Αβέρτα. Και δεν φρόντισε να ψάχτει με άλλους τρόπους εσόδων. Όταν σταμάτησε η κρατική κάνουλα, γεια σας. Γεια σας τα πρωταθλήματα όλα. Για δείτε λίγο τι γίνεται στα χαμηλότερα πρωταθλήματα. Που έχουν όμιλοι, έχουν ρεπό και ομάδες δεν θέλουν να ανέβουν. Από αυτό το παράδειγμα είναι και στο επαγγελματικό. Άμα το δείτε. Πριν να κοπεί αυτός ο Βάλερος με την πολιτεία. Αλλά πώς θα κοπεί όταν για να κόπει αυτή τη στιγμή για μένα αυτό που ανέβασε είναι κατακριτέο. Πρέπει να τον καλέσει ο αθλητικός εισαγγελέας. Ποιος θα τον καλέσει, ασχοληθεί κανείς. Και αν έχει αποδείξει ότι τον απειλούν εδώ, στην αστυνομία, στην εισαγγελέα, δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος. Αν τον απειλούν πραγματικά, εγώ δεν λέω ότι δεν τον απειλούν τον άνθρωπο. Έγραψε ότι με απειλούν, να μην πάω στο ότι και επώνυμη λέει κιόλας. Ότι τον απειλούν και επώνυμα. Αν μας απειλούν και επώνυμα, πάνε στην αστυνομία. Θα είχαμε πει ότι δυστυχώς θα φτάσουμε στο σημείο να ασχολούμαστε με τους τελικούς, ενώ δεν μας. Σαν πόλη δεν μας αφορά αυτή η τελική, έτσι, αλλά σαν μπασκετικός κόσμος και σαν μπασκετική που μας αφορά και θα ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία πραγματικά είναι λυπηρά για το ελληνικό μπάσκετ, όλα αυτά που γίνονται. Είναι λυπηρά. Να ασχολούμαστε τώρα αύριο αν θα φύγει ο Παναθηναϊκός στην προθέρμανση, στο τζάμπολ, στο πρώτο δεκάλεπτο, στο δεύτερο. Λοιπόν, αυτά έτσι μια παρένθεση σε σχέση με τις δύο σειρές, έτσι, δηλαδή. Σήμερα όμως ήταν το παιχνίδι του Πάκου με τον Προμηθέα, χάρηκαν μπάσκετ. Έτσι ο Πάκου κέρδισε εύκολα, είχε ωραίο θέαμα, εύκολο το μάτς, μια χαρά. Όπως πρέπει να είναι το μπάσκετ. Λοιπόν, μακάρι να μην γίνει τίποτα, ξαναλέω, μακάρι να μην γίνει τίποτα, να κυλήσουν άλλο μαλά, να τελειώσει και το αυριανό παιχνίδι, να πάμε σειρά όσα παιχνίδια πάει σειρά. Με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, πώς θα πάει, 5, ξέρω εγώ, 3, 2, 2 μπορεί να πάει. 3, 4, όσα πάει. Και από του χρόνου να καθίσουν όλες οι ομάδες μαζί να δουν τι μπορούν να κάνουν, να λύσουν προβλήματα. Γιατί και του χρόνου θα τα έχουμε αυτά. Και ξαναλέω, σκεφτείτε να μπει κάποιος να προσπαθεί να μπει σφήνα σε αυτούς τους δύο. Γιατί ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, με την ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, έτσι αν κρατήσει ένα βασικό κορμό και κάνει 2, 3, 4 καλές προσθήκες, ανεβαίνει επίπεδο. Ανεβαίνει επίπεδο. Γιατί να μην χτυπήσει. Να πάει έναν ημιτελικό να παίξει και να πάει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι όπως είχε πάει ο Άρης τότε με τον Μακνίλ. Και είδαμε τότε και τη διετησία πώς ήταν. Σκεφτείτε δηλαδή να προσπαθήσει κάποιος να μπει σφήνα σε αυτούς τους δύο, όταν αυτοί οι δύο που είναι τόσα χρόνια εκεί πάνω σφάζονται μεταξύ τους. Και δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Φαντάζομαι να ανέβει κάποιος άλλος. Να μπλεχτεί στα πόδια τους. Τι έχει να γίνει. Ας πω, τα βλέπει και κάποιος που θέλει να βάλει λεφτά, λέμε τώρα, και αποθαρρύνεται. Του λέει τι να βάλω εδώ σε αυτό το άθλημα λεφτά όταν γίνονται αυτά που γίνονται. Πώς εγώ θα διεκδικήσω κάτι. Λοιπόν, αυτά λίγο έτσι και με τους τελικούς. Γιατί κάθε μέρα βλέπουμε και κάτι διαφορετικό όσον αφορά το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Έτσι με αυτό το σήμερα με το μήνυμα του Αγγελόπουλου, το Γιαννακόπουλο πραγματικά εξεπλάγει που το είδα. Δεν περίμενα ότι θα το προχωρήσει τόσο πολύ το θέμα. Και πραγματικά. Ξαναλέω, αν υπάρχει τέτοιο απειλές κατά τη ζωή του, κατά τη σωματική του ακαιρεότητα, υπάρχουν τα αρμόδια όργανα, αστυνομία, εισαγγελέα. Το να προκαλείς τώρα, ποιο είναι το κέρδος δηλαδή. Το κέρδος είναι να βγει ένας χαζός από τους άλλους, να γίνουν όλα
Αρταρμάς, έτσι και να φύγεις από το γήπεδο και να κερδίσεις το μάτσα γαρδιά. Και τι έγινε? Τίποτα, θα πω εγώ, τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε ένα παρόντα μυστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα πούμε περισσότερα για το ρεπορτάζ του Άρη. Να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί ο κ. Γολέμος είναι στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε με τον κ. Αγγέλου. Να δούμε τι έγινε εκεί όσον αφορά το ρεπορτάζ του Άρη. Θα μιλήσουμε και με Νίκο Μοσχοβίτη για το τρίτο ημίχρονο του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα. Τι υπόθηκε, αν υπάρχει κάποια δήλωση παίκτη και πόσο σκέφτονται όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι. Και φυσικά θα μιλήσουμε για NBA. Σήμερα έχουμε τον τρίτο τελικό Cleveland Warriors, 2-0 οι Warriors. Έτσι, τεράστιο ενδιαφέρον και σήμερα. Με νίκη το Cleveland μπαίνει ζωντανό. Με ήττα, νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνει και το φετινό πρωτάθλημα στο NBA. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε σε ένα πέντε λεπτό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Basket City, 174 μαζί σας, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Το έτσι πως πάει σειρά, βέβαια, μάλλον την Τετάρτη θα κάνουμε κανονικά εκπομπή, έτσι. Γιατί το βλέπω για 3-0, δεν ξέρω τι άποψη έχει ο Νίκος Μοσχοβίτης, ο οποίος μας ακούει και πάλι. Νίκο, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, Σταμάτη. Βλέπω να είσαι εδώ την άλλη Τετάρτη, κανονικά. Κάπως έτσι πάει η δουλειά, από ό,τι βλέπω. Από ό,τι βλέπω. Εκεί το πάει, εκεί το πάει. Εντάξει, ρε, ο Προμηθέας έχει διάφορα θέματα, έτσι. Του προκύπτουν και άλλα την ώρα του αγώνα. Εντάξει, τώρα σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο έπαιζε με τρεις έφηβους. Έχει διάφορα προβλήματα. Ναι. Ο Πράδερ, ας πούμε, σήμερα έπαιξε ούτε 1,5 λεπτό. Ο ίδιος σε κάποια φάση με το που ξεκίνησε το παιχνίδι, κάτι ένιωσε, ζήτησε αλλαγή. Βγήκε, δεν είχε τον Έλλης, δεν είχε τον Σαλούστρο και τον Μιλόσεβιτς, είχε πολλά προβλήματα. Και επειδή νομίζω κιόλας ότι δεν είναι και τέλος της χρονιάς, είναι και παίχτες που δεν είναι και συνηθισμένοι έτσι στα παιχνίδια να 3-4 μέρες, επέλεξε και ο Γιατάς μέσα σημείο και μετά να δει το επόμενο παιχνίδι, αυτό της Τετάρτης, okay, του Σαββάτου, συγγνώμη. Εντάξει, η εικόνα του ΠΑΟΚ σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, σε εκείνο το... στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου, δηλαδή, εκεί ένα ξέσπασμα, νομίζω 22 ήταν το επιμέρους σκορ, που έκανε εκείνο το 45-33, 65-35, ουσιαστικά ήταν και το παιχνίδι, το παιχνίδι καθάρισε εκεί, δηλαδή περίπου 5 λεπτά πολύ καλού μπάσκετ από τον ΠΑΟΚ. Έφεραν και μια μεγάλη διαφορά και μια άνετη νίκη. Και νομίζω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, ίσως και αυτή η νίκη να σπρώχνει και την τρίτη νίκη, να το πω έτσι, το Σάββατο. Δεν ξέρω αν ο Προμηθέας θα έχει έτσι την ψυχολογία, το κουράγιο και όλα αυτά για να μπορέσει το Σάββατο έτσι να πάρει μια νίκη σε πρώτη φάση και να ξαναφέρει τη σειρά εδώ. Και νομίζω ότι όπως στην κανονική διάρκεια ο Προμηθέας πέτυχε 2 φορές τον ΠΑΟΚ σε κακά φεγγάρια, όταν τον είχε πετύχει στην πρώτη αγωνιστική, τότε χωρίς Κόνιαρη, χωρίς Δίλα, είχε κερδίσει εδώ. Όπως τον είχε πετύχει στο δεύτερο παιχνίδι της κανονικής περιόδου στην Πάτρα, που ήταν ανάμεσα, ή μάλλον ήταν μετά από ταξίδι στην Τενερίφη για τον ΠΑΟΚ. Έτσι τώρα ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει τον Προμηθέα σε κακό φεγγάρι για αυτόν, με προβλήματα, και το εκμεταλλεύεται. Το εκμεταλλεύεται όχι μόνο γιατί είναι ο Προμηθέας σε κακό φεγγάρι, το εκμεταλλεύεται γιατί είναι και αυτός σε καλό. Εμένα σήμερα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η ίδια νοοτροπία που έδειξε ο ΠΑΟΚ και όταν ο Προμηθέας έμεινε πίσω 30 πόντους και όταν μπήκαν οι περισσότεροι μικροί. Δηλαδή ήταν ελάχιστα τα σημεία που χάθηκε η συγκέντρωση. Κάτι το οποίο και να χανόταν σε ένα τέτοιο παιχνίδι 6 Ιουνίου θα έλεγες ότι okay, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν χάθηκε. Υπήρξε και σωστή νοοτροπία, συγκέντρωση στο μεγαλύτερο κομμάτι και γενικά στο παιχνίδι, εκτός από την νίκη του ΠΑΟΚ σήμερα, τους 100 πόντους, είδαμε και θέαμα, είδαμε πολλά χαμόγελα, είδαμε ένα κάρφωμα του Πέντεγκοϊ από αυτά που μπαίνουν στα highlights της σεζόν. Ήταν ένα ωραίο απόγευμα για όσους ήρθαν εδώ σήμερα και παρακολούθησαν το παιχνίδι. Όσον αφορά τώρα το κλίμα στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι εντάξει, πάνω απ' όλα είναι ικανοποιητικό, γιατί η ομάδα παίζει και καλά, έτσι, δεν είναι μόνο ότι κερδίζει. Κοίταξε, πριν λίγο που το σκεφτόμουν, ο ΠΑΟΚ μετά από εκείνο τον αποκλεισμό στη Σμύρνη, οι μοναδικές ομάδες που έχει χάσει είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ναι. Όλους τους άλλους τους έχει κερδίσει. Έχει χάσει μόνο από τον Ολυμπιακό στα Δερνίες και Φιλία την περίοδο και μόνο από τον Παναθηναϊκό στα play-off, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Όλους τους άλλους μέσα έξω, την ΑΕ, τον Μηθέα, ξέρω εγώ ποιους άλλους, τον Λαύριο, τον Κολοσσό, τον Άρη, όλους αυτούς, μετά από εκείνο τον αποκλεισμό
που ξέρεις, εμένα προσωπικά με έχει βάλει και σε σκέψη ότι μήπως χαλάσει χρονιά από εδώ και πέρα. Πραγματικά όχι απλά το γύρισε, δεν έχει χάσει από καμία άλλη ομάδα που είναι πάνω κάτω στο δικό του επίπεδο, να το πω έτσι. Πέρα από τους δύο. Okay, που δεν κατάφερε ούτε στο Σέφνα κοντράρι, ούτε μάχνα εγώ κατάφερα να το κοντράρι. Αλλά όλους τους άλλους είχε πίσω. Οπότε αυτό κάτι λέει. Όχι μόνο για το γεγονός ότι είχε τη συγκέντρωση και την οτροπία να πάρει τα μάτς, είναι και για τον μπάσκετ που παίζει. Ειδικά στο Παλατάκι, ο ΠΑΟΚ έχει με το πέρασμα της σεζόν και μετά τις αλλαγές που έκανε και όλα αυτά, έχει στιγμές που παίζει πάρα πολύ καλά. Και το είδαμε και σήμερα. Δηλαδή σήμερα ήταν ένα πεντάλεπτο που ο Προμηθέας έχασε τον ορίζοντα. Δηλαδή ξαφνικά από εκεί που το μάτς ήταν στους 10-12 πόντους το πρώτο ημίχρονο, χάθηκε ο ορίζοντας και ο Προμηθέας σε 5 λεπτά. Τρίποντα, κλεψίματα, εφηδιασμοί, καρφώματα και το μάτς πήγε στους 30, αντίο. Δεν γυρνάει. Γι' αυτό λέω ότι η νοοτροπία του ΠΑΟΚ ήταν πολύ έτσι σωστή σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τη συγκέντρωση, με το ότι ήταν ένα μάτς που ξέφυγε από ένα σημείο και μετά, αλλά η νοοτροπία ήταν ίδια, δεν άλλαξε. Είναι και αυτά πράγματα που μένουν. Είναι πράγματα που μένουν. Μπορεί να είναι τελευταία παιχνίδια της σεζόν, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι και αυτό που λέγαμε και χθες, ότι η τρίτη θέση στα μάτια των περισσότερων δεν λέει κάτι. Και επί της ουσίας δεν λέει. Έτσι, το να βγεις τρίτος ή τέταρτος δεν έχει κάποια διαφορά. Αλλά για τις ομάδες που είναι μαζί από τον Αύγουστο και παλεύουν για τους στόχους που μπορεί να βάλει κάθε μια ομάδα, η τρίτη θέση είναι ένας στόχος σημαντικός, όπως και να το κάνουμε. Για αυτούς που είναι μέσα στις ομάδες, για αυτούς που δουλεύουν, για αυτούς που εδώ και 10 μήνες ουσιαστικά δουλεύουν για αυτό το στόχο. Έτσι, ναι, εντάξει, δεν δείχνει και δεν δίνει κάτι τρομερό φοβερό η τρίτη θέση, αλλά νομίζω ότι και για θέμα γοήτρου και για θέμα επιβεβαίωσης της καλής ομάδας και της καλής πορείας, νομίζω είναι ένας στόχος. Δεν μπορείς να τον παραγνωρίσεις και να πεις. Είναι το μικρό πρωτάθλημα, τι να κάνουμε, αυτό είναι. Δεν μας, πώς το λένε, δεν περιποιεί η τιμή το να λέμε ότι έχουμε το πρωτάθλημα των 2 και μετά οι άλλοι 12. Αλλά στο ποτάθλημα των 12 ο ψήφος είναι αυτός που είναι πρώτος. Όχι, εγώ είπα πριν ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει, εντάξει, δεν θα πιστεί κάποιος από αυτό και μόνο, αλλά μπορεί να ζεστάνει και κάποιους που να θέλουν να βοηθήσουν οικονομικά μια κατάσταση, να τους ζεστάνει το γεγονός ότι είσαι τρίτος και μπορείς να κάνεις κάτι. Έτσι, μπορεί να τους ζεστάνει. Εγώ δεν λέω ότι είναι δεδομένο. Η αλήθεια είναι ότι επειδή στον ΠΑΟΚ μιλάμε για ένα συγκεκριμένο, ο οποίος χρηματοδοτεί, ναι, και βοηθάει, δεν νομίζω ότι μια τρίτη θέση μπορεί να του αλλάξει τη λογική. Δεν νομίζω ότι ΠΑΟΚ αλλάζει στάτους οικονομικό. Θα πρέπει να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για να αλλάξει οικονομικό στάτους από το συγκεκριμένο άνθρωπο, έτσι, ναι, τον οποίο ξέρουμε όλοι. Μπορεί και ο συγκεκριμένος, να ζεσταθεί λίγο, να δει την ομάδα τρίτη, να σου πει ότι άμα τα βοηθήσω και εγώ λίγο, μπορεί κάτι να γίνει καλό. Άμα τη βλέπει, ναι, έκτη και έβδομη. Κοίτα, εγώ θα σου πω λίγο κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ στην πρώτη χρονιά που ουσιαστικά ήταν όχι εκτός 99, αλλά καταλαβαίνεις πλέον οι οφειλές του 99 ήταν πάρα πολύ μικρές. Στην πρώτη του χρονιά, έτσι, ναι, που δεν είχε να πληρώνει τόσα πράγματα σε προηγούμενα χρόνια και ανέβασε λίγο τον budget του με βάση αυτά που μπορεί να δώσει. Από ένα σημείο και μετά παίζει πολύ καλό μπάσκετ, είναι πολύ πιθανό να τερματίσει τρίτος κάτω από τους δύο. Στην Ευρώπη για μένα στις λεπτομέρειες δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω και να πάει λίγο παραπάνω από ό,τι πήγε πέρσι. Και μετά από εκεί πέρα μπορούσε να διεκδικήσει και άλλα πράγματα, άλλη κουβέντα αυτή. Δεν έγινε, οπότε δεν μπορούμε να λέμε με το αν, τι θα γινόταν αν περνούσε η δικασία. Οπότε στην πρώτη χρονιά που ανέβασε λίγο το μπάτζετ του, δεν το έχει πάει σε επίπεδο εκατομμυρίου, ούτε θα το πάει του χρόνου σε επίπεδο εκατομμυρίου. Αυτό είχε γίνει κανένα θαύμα. Το πήγε στα επίπεδα των 6-6,5 εκατοστάρικων. Του χρόνου μπορεί να το πάει στα 7-7,5, λέω ένα παράδειγμα. Ο ΠΑΟΚ έχει τον τρόπο και τη γνώση για να κάνει καλή ομάδα. Και εμείς είχαμε ότι φέτος η σεζόν για τον ΠΑΟ, τώρα κάνουμε σαν έναν απολογισμό, αν και ακόμα δεν έχει τελειώσει η σεζόν, αλλά είναι πιθανό να τελειώσει Σάββατο, η χρονιά δεν ξεκίνησε καλά. Ξεκίνησε με λάθη τα οποία διορθώθηκαν. Και είναι και αυτό και ένα ζήτημα. Ούτως ώστε αν μπορείς να πούμε, καταρχάς δεν νομίζω ότι καμιά ομάδα μπορεί να κάνει, που φέρνει 6-7 παίχτες κάθε καλοκαίρι και 8, να έχει 7-7 επιλογές. Έτσι. Αν θα έχει τις μισές πετυχίες, ναι, καλά θα είναι. Έτσι. Απλά πηγαίνοντας πλέον στην επόμενη σεζόν και επειδή φέτος ο ΠΑΟΚ έχει όντως μια καλή ομάδα από ένα σημείο και μετά, θα προσπαθήσει σε πρώτη φάση να έχει όσο του δυνατόν περισσότερο παίχτες από πέρσι. Για μένα σε πρώτη φάση εδώ πρέπει να τελειώσει το θέμα του Μαργαρίτη, έτσι μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Μετά να δει τι μπορεί να κάνει με τους Αμερικανούς και έπειτα να
να δει τι ομάδα θα έχει ως βάση από την περσινή, ναι, τη φετινή δηλαδή σεζόν, και να μπορέσει να βάλει μετά τις πινελιές που θέλει. Ας πούμε, πριν ο Πέτεγουι μας έλεγε εδώ ότι εγώ θέλω να γυρίσω μετά το καλοκαίρι. Ο Πέτεγουι είναι ένας παίχτης που έδωσε πράγματα στον ΠΑΟ. Μπορεί να έρθει τελευταίος, μπορεί να του πήρε λίγο χρόνο μέχρι να προσαρμοστεί. Λογικό. Αλλά έδωσε πράγματα. Η σειρά με την ΑΕΚ είχε την υπογραφή του. Είναι ένας παίχτης που είναι σκόρερ, είναι εντυπωσιακός. Είναι παίχτης που χρειάζεται για μια ομάδα που θέλει να έχει, όσο μπορεί να πρωταγωνιστεί στο Champions League, όσο μπορεί να φτάσει πιο ψηλά στην Ελλάδα. Είναι πολύ χρήσιμος παίχτης. Είναι και ακριβώς όμως. Ναι. Το ότι ο ΠΑΟΚ τον πέτυχε να έχει φύγει από την Ναντέρ, έχοντας πάρει σχεδόν όλα τα λεφτά του συμβολέου του, και στον ΠΑΟΚ προέκυψε με 5 χιλιάρικα. Ναι, είναι και οι συγκυρίες. Ναι, είναι συγκυρία. Είναι συγκυρία. Είναι συγκυρία. Προφανώς το καλοκαίρι, άμα θα αποφασίσει ο ΠΑΟΚ ότι θέλει να τον κρατήσει να κάνει μια κουβέντα μαζί του, θα πρέπει να δώσει ένα καλό ποσό για το συγκεκριμένο παίκτη. Το οποίο μπορεί να επιλέξει να μην το δώσει αυτόν. Έτσι, λέω παράδειγμα. Να, μπορεί να επιλέξει να δώσει και τον άλλον. Ναι. Ή μπορεί στη διαπραγμάτευση που κάνει αυτή, ο Πέτρο να θέλει πολύ περισσότερο από μπορεί να φτάσει το ΠΑΟΚ. Απλά λέω ότι από φέτος έχει ένα καλό κορμό. Δεν ξέρω πόσους μπορεί να έχει και του χρόνου. Κοίτα, εγώ πιστεύω, τώρα που κάνουμε κουβέντα για τον ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι του χρόνου, εφόσον μπορέσει και μεταγραφικά κινηθεί εκεί που θέλει, δηλαδή πάρει τους παίχτες που θέλει, κρατήσει τους παίχτες που θέλει στο μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι, γιατί μπορεί κάποιοι στόχοι που θέλει ο Παπαθοδό να μην έρθουν, να έρθει η δεύτερη επιλογή, η τρίτη. Σωστά, σωστά. Νομίζω ότι αν πούμε ότι, εντάξει, δεν ανεβαίνει πάρα πολύ το μπάτζετ με τη λογική ότι μπορεί να μπει σφήνα. Νομίζω ότι ξεκάθαρο στόχο του χρόνου του για τον ΠΑΟΚ πρέπει να είναι το Champions League. Ναι. Δεν ξέρω, έχω αυτή την αίσθηση ότι θα πρέπει, γιατί μέσα από εκεί πέρα ότι κερδίζει χρήματα. Δηλαδή, άμα φτάσει στην κατάξυση, κερδίζει ένα εκατομμύριο. Δεν είναι καθόλου μικρό το ποσό. Έτσι. Το Champions League σε αυτόν που προχωρήσει δίνει καλά λεφτά. Σε αυτόν που δεν προχωρήσει δεν δίνει τίποτα. Έτσι, σημαντικό. Ναι. Αλλά άμα προχωρήσει και φτάσει μέχρι το τελικό. Έτσι, μιλάμε τώρα ότι θα πάρεις μισό ή ένα. Ξεστή, το Champions League, επειδή πλέον έχουμε εικόνα, ήταν η δεύτερη χρονιά του, αυτή που ολοκληρώθηκε, πάμε για την τρίτη, είναι λίγο διοργάνωση συγκυρίας, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Είναι βέβαια είναι διοργάνωση που μπορεί να την στοχεύσεις, να θυσιάσεις κάποια μάτς στην Ελλάδα, να πεις ότι, οκ, θα χάσω και ένα-δυο μάτς τώρα με τον Πανιόνιο, λέω για παράδειγμα, όπως έχει φτιάξει τότε. Αλλά έχω τον μακροπρόθεσμο στόχο, αλλά επειδή το Champions League έτσι όπως είναι, εκείνη η σειρά όταν μπαίνεις μετά τους ομίλους, επειδή παίζει αυτή η διαφορά, δεν μπορείς να... Δεν ξέρω πόσο μπορείς να το κυκλώσεις και να πεις θα φτάσω πολύ μακριά, γιατί είναι και λίγο συγκυρία. Μπορεί σε εκείνα τα δύο παιχνίδια να σημαίνει, ένας καλός παίχτης. Ανέφερες πολύ σωστά, η ΑΕΚ, ας πούμε, θυσίασε το μάτς με τον Πανιόνιο σε ένα βαθμό. Έτσι είναι. Έτσι. Για την Ευρώπη. Ήταν την οποία... το ελληνικό πρωτάθλημα από ένα σημείο και μετά. Έτσι. Γιατί σου λέει πέρα τους ήταν την οποία... αν τα βάλεις κάτω, τη στέρισε θέση και βρέθηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Έτσι. Κάνανε επιλογή. Αλλά τα βάλε κάτω. Της βγήκε η σειρά. Ναι, η, σίγουρα. Η σίγουρα. Καλά. Της βγήκε γιατί. Εγώ δεν λέω να πας. Εγώ λέω να είσαι, δηλαδή, πρόκριση να είναι πολύ. Να μείνει τώρα από Ζιάκ που κρίθηκε τελευταία αγωνιστική με μια ήττα του άλλου και νίκη δικιά μου. Ναι. Μέχρι, ξέρω εγώ, έτσι πως έγινε. Ναι. Ζιάκ είχε πολύ συγκύρια υπέρ της φέτος. Ναι. Δεν το συζητά αυτό. Που λες για το στόχο της επόμενης σεζόν, ο ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση φέτος έβαλε ένα στόχο να είναι στην τετράδα, πέτυχε, έβαλε ένα στόχο να κάνει ένα βήμα παραπάνω, δεν το κατάφερε για συγκυρίες. Για μένα το κύπελο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Το κύπελο είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι διοργάνωση ενός-δύο αγώνων. Άρα, μπράβο. Ναι, το κύπελο είναι τύχη. Το οποίο, δηλαδή, τι μπορεί να βάλει στόχο, ότι θα πάρω το κύπελο, okay, όλοι το θέλουν το κύπελο. Όλοι, δεν αλλά να δεν μπορεί να το. Ναι, να πεις θα πάω να το πάρω ή θα πάω τελικό φέτος, γιατί δεν ξέρεις τι θα πετύχεις, είναι ένα-δυο μάτς, το ένα και όλα στο μάτς είναι στην αρχή της σεζόν, οπότε είναι, δεν μπορείς να το... Είναι αρχή και είναι και ένα παιχνίδι, οπότε λες αν πάω εκτός έδρας. Ναι, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε τώρα φέτος ο Άρης, βρήκε τον ΠΑΟΚ στην αρχή που ο Άρης είχε μια ομάδα όπως ήταν εκείνη η ομάδα και κέρδισε. Έτσι, ναι. Στη συνήθεια, στην πορεία είδαμε πως κατέληξαν οι δύο ομάδες. Έτσι, θέλω να πω λοιπόν ότι το κύπελλο είναι τύχη για μένα. Την επόμενη σεζόν λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι ο στόχος του θα είναι να κάνει μια πιο καλή ομάδα, να παίξει όσο ήταν καλύτερα. Πλέον έχει ένα προπονητή που πέρασε ένα χρόνο εδώ, που στην αρχή ήταν και δύσκολος κιόλας. Σίγουρα. Και πλέον την επόμενη χρονιά θα θέλει να κάνει ένα βήμα παραπάνω, μπασκετικό θα πω εγώ. Οικονομικό πολύ δύσκολο να κάνει. Το να πάει λίγο παραπάνω στον μπάτζετ του, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά πιστεύω ότι θέλει να κάνει ένα βήμα παραπάνω σιγά σιγά, και επειδή ο ΠΑΟΚ κοιτάει πιο μακριά,
από το να πάρω ένα παιχνίδι να βγω τρίτος. Ναι. Κοιτάει λίγο πιο κάτω από αυτά. Την επόμενη χρονιά θα έχει στόχο να παίξει καλύτερα. Αν έχεις και ένα στόχο τέτοιο, ζεσταίνεσαι λίγο τον κόσμο. Εντάξει, όπως και να είναι, μπορεί κάποιοι να το υποτιμάνε το basketball Champions League. Έτσι, και εγώ ας πούμε θεωρώ ότι δεν είναι Ευρωλίγκα, σαφέστατα. Αλλά είναι ένα τρόπο, ζεσταίνεσαι τον κόσμο λίγο. Δηλαδή το να έχει μια δηλαδή να σε βλέπει ο κόσμος ότι κυνηγάς κάτι, ρε παιδί μου, πως θα γίνει την κατέμιση, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή... Αυτό είναι λίγο μια περίεργη, γιατί είναι μια πονεμένη ιστορία. Εγώ ας πούμε παλιότερα είχα πει στη χρονιά του Πρίφτη την καλή, την τελευταία καλή, ας το πούμε, τότε με Μακνίλ, οτιδήποτε. Είχα πει ότι άρχισε να στοχεύσει περισσότερο στο EuroCup, ας πούμε, από την Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είχε να του προσφέρει κάτι, απήγε με τελικό 3-2. Δεν του προσφέρει κάτι. Τρομερό φοβερό. Το EuroCup, μια κατάκτηση, μια παρουσία σε ένα τελικό, θα μπορούσε να του φέρει πολλά περισσότερα. Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι. Επειδή πρέπει να βλέπουμε. Απ' έξω δεν είμαστε προπονητές. Ναι, και πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται λίγο και γύρω-γύρω. Εγώ νομίζω ότι από αυτό το καλοκαίρι και έπειτα, σιγά-σιγά αυτή η 20 ετία που έχουμε ζήσει θα αρχίσει να αλλάζει. Δηλαδή, φυσικά και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα παραμένουν δυνατοί, αλλά ειδικά ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι θα έχει τη δύναμη που είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για διάφορους λόγους. Γιατί θα πρέπει να αλλάξει δύο πολύ σημαντικούς παίκτες, όπως είναι ο Σπανδύνης και ο Πρίντεζης. Ίσως να αλλάξει και το οικονομικό του στάτους με αυτά τα θέματα που μπορούν να έχουν προκύψει εκεί. Οπότε νομίζω ότι οι ομάδες οι οποίες θα είναι έτοιμες και προετοιμασμένες για το επόμενο βήμα, νομίζω ότι σταδιακά, δεν μιλάμε για την επόμενη σεζόν, έτσι. Ναι. Μιλάμε για πιο μετά. Ναι. Θα είναι και πιο έτοιμες να διεκδικήσουν περισσότερα πράγματα. Απλά εγώ νομίζω ότι αυτό το σκηνικό σιγά σιγά αλλάζει. Ναι. Να δούμε, μακάρι, γιατί είπαμε στην πόλη χρειαζόμαστε μια ομάδα να φέρει επιτυχίες. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν το έχουμε ζήσει αυτό. Έτσι, και αντιθέτως κάθε χρόνο έχουμε να μιλάμε για προβλήματα, για προβλήματα, για προβλήματα. Mm. Ο ΠΑΟΚ μετά από πολλά χρόνια έχει ηρεμήσει από το οικονομικό κομμάτι και από τα θέματα του 99 και πλέον μπορεί να συγκεντρώνεσαι περισσότερο στο καθαρά αγωνιστικό, έτσι, δηλαδή. Έτσι. Και δυστυχώς ο Άρης έκανε βήματα πίσω. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε και λέμε, τα λέμε στη λογική ότι είναι η ίδια διοίκηση με αυτό το στάτους. Ναι. Τώρα, αν βρεθεί κάποιος άλλος, έρθει να ρίξει χρήματα, ή ξέρω εγώ, σε κάποια φάση μπορεί να βρεθεί ο Σαββίδης, είναι μια άλλη κουβέντα. Μετά αλλάζουμε το σκηνικό, μιλάω πάντα με αυτά που ξέρουμε τώρα. Ναι, με αυτά που λέμε τώρα, γιατί και εγώ τώρα λέμε, ας πούμε, για τον Άρη, ότι η χρονιά του χρόνου θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και ο Άρης θα παλέψει για μια καλή πορεία και να μην έχει προβλήματα και αν τυχόν μπει στα playoff. Τώρα το λέμε αυτό. Μπορεί να έρθει κάποιος να βάλει, ξέρω εγώ, λεφτά και να αλλάξουν δεδομένα. Μιλάμε για τώρα, όπως είναι τώρα. Κλείνοντας, θέλω λίγο σχόλιο για NBA. Τρίτος τελικός σήμερα έχουμε. Τίποτα, ρε φίλε, θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Θέλω να το δούμε, να την παλέψουμε. Δύσκολα είμαστε. Αλλά, okay. Εγώ να πω την αλήθεια, έχω ένα θέμα με τις ημερομηνίες. Θες πάλι μπερδεύτηκα το βράδυ, περίμενα και μετά βλέπω και λέω λάθος μέρα πάλι κοιτάς. Μα να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε. Μα δεν έχουν βρει τα πούσουλα, όλοι να γράφουν μια συγκεκριμένη μέρα. Έκανα το φραπέ μου, περίμενα, ναι. Ήμουν έτοιμος, έτσι έκοψα το φρουτάκι μου και το χαλαρό να κάτι, το ανεμιστήρα σε μια καλή θέση να με χτυπάει, περιμένω. Εντάξει, λίγο καβαλή, λίγο έτσι το ίντερνετ, περιμένω και περνάει η ώρα, λέω τι έγινε, μήπως είναι άλλη ώρα και μετά βλέπω ότι είναι 7. Μα ξέρεις τι γίνεται, υπάρχουν κάποιοι που το γράφουν, ξέρω εγώ, Τετάρτη και κάποιοι το γράφουν Πέμπτη. Δηλαδή, παιδιά, να συνηθούμε όλοι, να γράφουμε ή Τετάρτη ή Πέμπτη, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Άσε που, από την αλήθεια, βάγα και παπάγια από τα Αμερικάνικα που είχαν την προπόνηση και για τους Αμερικάνους, δεν ξέρω πώς το έχουν, ξέρω εγώ, ότι ξεκινάμε και game day, ξέρω εγώ, game time και τέτοια και λέω. Το έχουν και αυτοί, οπότε πήγαν οι ομάδες πάνε προθέρμανση και αυτά. Λέω να είμαστε έτοιμοι να το δούμε το ματσάκι. Και είναι σήμερα τελικά. Θα κάτσουμε σήμερα. Τι να κάνουμε, εντάξει. Τίποτα. Σήμερα ελπίζουμε ο Λεμπρό να είναι σε φάση 50-15-15 για να το πάρει, να το κάνει 2-1 και να έχουμε σειρά. Γιατί αν γίνει 0-3, αντίο. Ναι, εντάξει, άμα γίνει 0-3, νομίζω δεν γυρίζει. Εντάξει, δεν μπορεί να το γυρίσει μετά. Δηλαδή, αν το καταφέρει αυτό, τότε νομίζω θα ξεκινήσει η συζήτηση για Τζόρνταν. Άμα καταφέρει κάτι τέτοιο ο Λεμπρόν. Νομίζω θα ξεκινήσει μια κουβέντα σοβαρή. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, για να κερδίσει, για να είναι οι Cavaliers ανταγωνιστικοί σε όλη τη σειρά, θα πρέπει ο LeBron να είναι εκεί. 45 πόντι, ναι, 15 ναι, rebound, 10 assists. Αλλιώς ένα μάτς, στραβό να κάνει ο LeBron, νομίζω ότι δεν βγαίνει ιστορία. Τώρα διαβάζω ότι ο Rodney Hood λέει να παίρνει ρόλο πιο αναβαθμισμένο. Νομίζω καιρός ήταν, ένας παίκτης που στη Utah είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.
Είναι εξαφανισμένο τελείω. Είναι κάποιε επιλογέ, δηλαδή αυτό το είδα και στο Χιούστον. Το Χιούστον, α πούμε, τον Αντώνη είχε τον Τζόι Τζόνσον, ο οποίο είναι ένα παίκτη σκόρερ όλα τα χρόνια τη παρουσία του NBA. Έτσι, ένα για μένα εξαιρετικό παίκτη. Σίγουρα λίγο μεγάλο, σίγουρα δεν μπορεί να σου κάνει ό,τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να τον βάζει τώρα, ξέρω, σε ένα παιχνίδι όταν διαβάζει 30 πόντου. Για ένα λεπτό. Ναι. Επίση, να σου πω λίγο κάτι. Αν θυμάσαι καλά στου τελικού Ανατολή. Πάλι ξεκίνησε με πολύ μικρό rotation το Cleveland και μετά το άνοιξε λίγο. Δηλαδή μετά πήρε παραπάνω ρόλο ο Thompson, λίγο παραπάνω ο Green. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι ενώ στην αρχή στο 2-0 που εισέλιξε το κάναν εύκολα, ήταν πιο μικρό το rotation, μετά το άνοιξε λίγο, έδωσε λίγο παραπάνω ρόλο και σε άλλους παίχτες και μετά η σειρά ισορροπήθηκε. Τώρα βέβαια προφανώς και δεν είναι οι Warriors, δεν είναι Celtics, όπως ήταν οι Celtics. Έχουν περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη εμπειρία και όλα αυτά. Απλά αναφέρω ότι έγινε κάτι τέτοιο στη σειρά των τελικών της Ανατολής, οπότε μπορεί να ξαναγίνει τώρα από τον Λου, που εμείς μπορεί να τον κράζουμε. Ωραία, εμείς εδώ πέρα τα ξέρουμε όλα φυσικά στην Ελλάδα. Okay. Αλλά έχει ένα δαχτυλιδάκι ο άνθρωπος ως προπονητής. Ωραία. Εκεί προφανώς θα ψάξει να τον Λου. Θα τον κράξω, εντάξει, να ξέρεις. Εγώ θα τον κράξω τον Λου. Καλά, ρε, δεν διαφωνώ. Εντάξει, απλά να μην τα σοπεδώνουμε. Αυτό, αυτό δεν είναι που δεν μπορώ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Έτσι. Ότι έχει ένα δαχτυλιδάκι από 3-1-4-3. Ωραία. Και προφανώς θα ψάξει τώρα στη σειρά να κάνει κανένα δυο τρίκ για να μπορέσει να τη γυρίσει. Τουλάχιστον τώρα που είναι στην έδρα του. Δεν μπορεί να λέμε τώρα ότι ο Λεμπρόν κάνει κουμάντο και ο άλλος δεν κάνει τίποτα. Σίγουρα κάνει κι ο άλλος. Απλά δηλαδή ο ρόλος του, ας πούμε, δεν είναι ο ίδιος που είναι του Στίβεν στη Celtics. Εγώ του Ντάντρου. Ναι, συμφωνώ. Ή του Κέρα, α πούμε, για παράδειγμα. Έτσι είναι τελείως διαφορετικό. Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικός ο ρόλος του. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και. Δηλαδή διακοσμητικός. Έτσι. Ναι. Τώρα βέβαια διαβάζω και να σε αποδεσμεύσω μετά. Έχει κάποια άλλα θέματα να πω. Ένας ο συνάδελφος, ο Στίβεν Σμιθ. Στίβεν Σμιθ. Έτσι γνωστός πρέπει να είναι αυτό. Πρέπει να είναι ο. Που κράζει πολύ. Πρέπει να είναι αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Έχει ένα θεματάκι που δήλωσε ότι ο Λεμπρόν θα μιλήσει με τους Warriors. Ναι, αυτό είναι το ESPN, στην εκπομπή Fresh Take. Είπε ότι ενδεχομένως ο Λεμπρόν θα μιλήσει μόλις, δεν αφήνει λέει, κανένα απ' έξω. Είπε ότι θα μιλήσει με τους Celtics, τους 76ers, τους Rockets, τους Cavaliers, τους Lakers. Ίσως λέει και τους Heat, ακόμα λέει και τους Warriors, δεν θα αφήσει κανένα λέει απ' έξω ο Λεμπρόν. Εντάξει, τώρα άμα πάει και ο Λεμπρόν στους Warriors. Εντάξει, θα κλείσω το μαγαζί. Ναι, δηλαδή. Θα δουλεύουμε προλίγκα το χρόνο. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν ήταν ο Στέρν, δεν θα το άφηνε ποτέ να γίνει αυτό. Ναι, ναι. Αν ήταν ο Στέρν στα κόρπα. Δεν καλά, άφηνε... κοίταξε, σχόλια, δεν νομίζω και να, δεν νομίζω και να γίνει κιόλας. Ναι, λέω τώρα, λέω τώρα. Άμα πει ο Λεμπρό, δηλαδή, τραβάει και πει ότι εντάξει, πόσα χρόνια έχω, 4, ωραία. Έχω 3 δαχτυλιά, θέλω να φτάσω 7. Πού θα πάω. Σίγουρο. Το σίγουρο. Είναι σίγουρο, ρε παιδί μου, μετά θα πρέπει όλοι οι άλλοι να κάνουν δικιά τους ομάδα. Όλοι οι άλλοι να μαζευτούν να κάνουν δικιά τους ομάδα. Έτσι. Θα είναι οι Monsters. Ναι. Πιστεύω ότι αν ήταν ο David Stern, γιατί στο παρελθόν έχει πάρα πολλές ιστορίες που φημολογούνταν, θα πω εγώ, εμπλοκή του σε μεταγραφές ή ακόμα και σε επιλογές draft για να δυναμώσει brand name και ομάδες. Έτσι. Ναι. Το έχει κάνει και με το Cleveland, από ό,τι λένε, και με τον LeBron και με τον Irving. Έχει εμπλακεί στην όλη διαδικασία και με τους Lakers πολλές φορές. Και μάλλον. Δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή μόλις ακούγονταν αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση. Στην κατευθείαν είχε πάρει τηλέφωνα να κοπούν τα πάντα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Γιατί δεν το ήθελα αυτό ο Στέρν. Ποτέ. Ναι. Τώρα δεν ξέρω καινούριο. Και μου φαίνεται λίγο υπερβολικό τώρα, αλλά τέλος πάντων. Okay. Κοίτα, σου πω κάτι καταρχήν. Για να πάει εκεί πέρα ο Λεμπρόν θα πρέπει να ρίξει τα λεφτά του πάρα πολύ. Εκτός αν οι Warriors είναι διελθυμένοι, απλώς ένα τρελό φόρο πολυτελείας. Το μεγαλύτερο που έχει πρέσει ποτέ ομάδα στο NBA. Δηλαδή θα έχουν ένα δεύτερο budget. Άμα πάει και ο Λεμπρόν εκεί. Έτσι. Λέμε τώρα, σαν σενάριο το συζητάμε τώρα εδώ. Έτσι, γιατί εντάξει τώρα. Από το μυαλό κάποιο δεν μπορεί να βγει και κάτι θα έχει γίνει. Δεν μπορεί να γράφει έτσι. Σίγουρα θα υπάρχει. Σίγουρα θα υπάρχει. Α πούμε εδώ αναφέρει πάλι ότι μπορεί να υπάρξει κάτι με το Μαϊάμι, λέει, γιατί έχει ιδιαίτερη σχέση εκεί πέρα και με το Wade. Ο Wade, εντάξει, ο Wade τελειώνει. Δεν είναι. Το μου τελείωσε. Αλλά τι να πάει το Μαϊάμι να κάνει τώρα. Στήθηκε πάλι ομάδα πάνω του. Α κάτσει το Cleveland. Δεν είναι. Είναι και πιο ωραία εκεί η ζωή. Ναι, καλά, σίγουρα εντάξει. Εγώ πάντως πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, ότι ο Λεμπρόν θα επιλέξει, αν φύγει από το Cleveland, αν φύγει, θα επιλέξει ομάδα που είναι σχεδόν έτοιμη. Δεν θα πάει κάπου από την αρχή. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω θα πάει στους Lakers. Όσο μεγάλο brand name και να είναι οι Lakers. Γιατί άμα πάει στους Lakers θέλει άλλα 2-3 χρόνια δουλειά. Να πάει. Γιατί με το Lonzo Ball.
Και με αυτούς που έχουν οι Lakers δεν πας για πρωτάθλημα και με τον LeBron. Δεν πας. Φιλαδέλφια όμως. Ναι. Δηλαδή από τις ομάδες εδώ που διαβάζω το ρεπορτάζ, Φιλαδέλφια, Celtics, Rockets, είσαι κατευθείαν για τελικούς. Σίγουρα στους Rockets, ναι. Εντάξει, έχεις φύγει, αλλά και Celtics και Cavaliers. Τώρα τα λέει τα ονόματα εδώ το ρεπορτάζ, έτσι, δεν ξέρω αν... Ναι, ναι. Νομίζω είσαι κατευθείαν για τελικούς. Γιατί η Φιλαδέλφια έχει μια σχεδόν έτοιμη ομάδα με τη λογική ότι έχει παίχτες. Δηλαδή έτσι και ο Embiid και ο Simmons είναι παίχτες που μπορούν να σου κουβαλήσουν μαζί την ομάδα μέχρι τους τελικούς. Η Celtics είναι ήδη ένα ρόστερ και με δύο στάρ κιόλας που απουσιάζανε. Τι να πω πραγματικά, δηλαδή να δούμε. Εγώ πιστεύω πάντως κάτι τέτοιο θα επιλέξει ο LeBron αν φύγει από το Cleveland. Δεν νομίζω να πάει σε μια ομάδα ξανά από την αρχή. Δηλαδή δεν έχει και πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Όπου και να πάει, ακόμα και τι είναι, ξέρω εγώ πού να πω, στους Suns. Καλά, μα πάει στους Suns δεν μπορεί να σου πει. Καμιά άλλη, ρε παιδί μου, στους Nets, ξέρω εγώ. Μαζί με το Κατσικάρι που λέγαμε χθες βοηθό. Ναι. Τι κάνει η ομάδα από τα αθλήματος, τι να λέμε τώρα. Τάκ, μόνο στο πόσο μάλλον άμα πάει σε μια έτοιμη για να. Ναι, σίγουρα. Για να... Στους Suns, φίλε, άμα πάει στους Suns, πώ είναι οι Suns. Το πολύ πολύ να κάνουν 25 νίκες, δηλαδή παραπάνω δεν βλέπω τους Suns. Και να σου πω και λίγο κάτι. Δηλαδή έχει ζήσει με αυτό το Jay Smith, αυτό το σκηνικό που έζησε. Τι να του πει τώρα να πάει με κανένα δυο πιτσιρίκια, ας πούμε, ακόμα για να, καλά, ναι, μην βγάζει άκρη. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Να δούμε, έχεις δει εδώ μεταξύ που έχει βγει χθες το βιντεάκι για το 2K με το LeBron και φυσικά το έχουν πάρει οι άλλοι. Έχεις δει το εξώφυλλο, το έχεις δει. Και το κάνα για τον Jerry Smith, ναι. Ναι, ρε φίλε. Το 2K μας αξίζει και έχει εξώφυλλο τον Jerry Smith με διάφορες ατάκες του, έτσι, γιατί... Ναι. Το εξώφυλλο, να πούμε, του 2K του 19 έχει διάφορες ατάκες ή διάφορα που αφορούν το συγκεκριμένο, το LeBron, ας πούμε, έτσι. Στο Jerry Smith έχει διάφορες πολύ ωραίες επίσης ατάκες, οι οποίες δεν μπορείς να πούμε και στον αέρα, γιατί... να σου πω λίγο κάτι. Και το ούσορο υπάρχει, αλλά... Έχει κάνει κάτι ο Jerry Smith με αυτό το μπέρμον το Χένεση, γιατί βλέπω το βάζουν παντού. Τι, έχει πει κάτι γι' αυτό? Μπορεί, δεν ξέρω, δεν το έχω δει αυτό, δεν το έχω δει. Στο μεταξύ το κολλάνε παντού για να τον τρολάρουνε. Μόνο τέτοιο πίνει, μάλλον. Μπορεί, μπορεί. Καλά, εδώ για να τον τρολάρουνε, είπανε. Ανεβάσανε ένα βίντεο προχθές που λέει η μονομαχία που όλοι περιμέναμε, Jerry Smith με τον άλλον του Rockets, πώς το λένε, τον... Όπου τώρα μου φεύγει το όνομα. Όχι, αυτόν που ήταν στους Lakers. Το τσίρκο αυτό που τον πήρε ο Kier, πώς το λένε. Αχ, θα σκάσω τώρα. Ποιο είναι τώρα, γιατί με εξυπηρετήσει. Το Young, ρε, το Young. Ναι. Πώς το λένε το Γιάννη, Σουάκι Πι, ναι. Λέγει η μονομαχία και είχε ένα βίντεο τρομερό. Όποιος μπορεί να το δει στο YouTube, παιδιά, μπείτε να το δείτε, είναι εκπληκτικό. Και είχε ένα η μονομαχία που όλοι περιμέναμε, λέει. Τζέρα Σμιθ με Σουάκι Πι. Και έχει τις φάσεις των δύο σε όλη τη χρονιά. Εντάξει, βέβαια, Νίλ Γιάνγκ στο Γιάνγκ είναι ένα κλες με το τρίποντο πανηγύρι που δεν μπήκε ποτέ. Ξέρω εγώ με όλα αυτά, κάτι τρίποντα πέτρες που πετάει. Έτσι, κάτι δηλώσεις του εκπληκτικές. Και εντάξει, δηλαδή το τρολάρισμα είναι απίθανο που πέφτει. Ειδικά στον Jerry Smith είναι απίθανο. Εντάξει, δηλαδή το συζητάω τώρα. Έχουν βγει βίντεο και βίντεο εκπληκτικά. Εκπληκτικά. Εντάξει, ακόμα και αυτό που. Μακάρι να γίνει το 2-1 σήμερα. Αυτό που κυκλοφόρησε με τα μηνύματα, με το Messenger που συζητάει ο LeBron με τους συμπόρτες του είναι εντάξει, και αυτό είναι μαγικό. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Ο LeBron, ο οποίος του είπανε για το βίντεο αυτό που έγινε viral με το time out. Και ότι δέχεται κριτική για αυτά και λέει ο LeBron, εντάξει, λέει, τι μου το λέτε, λέει, πρώτη φορά είναι, λέει, μάλιστα είπε στην αρχή, λέει, με κριτικάρουν εμένα, ξέρεις, ειρωνικά, ας πούμε, ότι δέχεται κριτική ο LeBron για τα πάντα. Έτσι και λέει, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει. Και επίσης, αυτό είναι ένα θέμα που βλέπουμε, αν μπορούσαμε να βλέπουμε σε κάθε time out τι συζητιέται και το τι λέγεται, ωραία, θα είχαμε να λέμε. Εντάξει, ναι. Έχει μια εταιρεία, στοιχηματική θα πω εγώ, η οποία... Τα βλέπεις εκεί τα μάτια και περνάει έχω και στα time out πολλές φορές. Και ακούω τον για να ξέρεις. Ναι. Μάλιστα. Είναι καλό. Ωραία. Λοιπόν, ωραία Νίκο, αύριο εδώ. Έτσι μην αποσύρεσες. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά τον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Μιλήσαμε για ΠΑΟ και λίγο για NBA. Στο επόμενο κομμάτι, το τελευταίο, θα μιλήσουμε για ΑΡΚ και για NBA. Όπου εντάξει, έχουμε το τελικό σήμερα. Cleveland απέναντι στους Warriors, όπου βέβαια όλοι νομίζω, περισσότεροι θέλουμε να πάει το παιχνίδι σε τρίτη σειρά. Εγώ αυτό θέλω, να κερδίσει δηλαδή μάλλον σήμερα το Cleveland, να δούμε τουλάχιστον 6 παιχνίδια, 5 μάλλον, συγγνώμη, 5. Έτσι. Δεν θέλω δηλαδή να τελειώσει στα 4,
Θέλω να κερδίσει και να κερδίσει και το επόμενο, να γίνει 2-2. Μάγει λίγο θέαμα, λίγο σαματά. Να μην τελειώσει 4-0, έτσι ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε ένα παραδείγματο διάλειμμα και πιστεύουμε σε λίγο για το λεφτό κομμάτι της εκπομπής Basket City. Λοιπόν, λέγαμε για το NBA, σήμερα το βράδυ λοιπόν ο τελικός, ο δεύτερος τελικός ανάμεσα στους Cleveland Cavaliers και τους Golden State Warriors, 2-0 θυμίζω προηγούνται οι Warriors. Ο Γκοντάλα παραμένει αμφίβολος για τους Warriors, λογικά δεν θα είναι στην διάθεση του Kerr, έτσι μια απουσία που πραγματικά έχει στοιχήσει στους Warriors στην διάρκεια των τελικών αυτών, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος ματσάρει, έτσι αμυντικά ματσάρει τον το LeBron James. Δεν υπάρχει κάποιος από το υπάρχον roster στο Warriors να μπορεί να ματσάρει αμυντικά τόσο πολύ, τόσο καλά τον LeBron στο Γκοντάλα. Αλλά βέβαια, εντάξει, όταν έχεις τον Γκάρι που βάζει 9 τρίποντα σε ένα παιχνίδι, ή ξέρω, τον Ντόμσον που κάνει ό,τι έκανε στο πρώτο, δεν χρειάζεται τόσο πολύ τον Γκοντάλα για να κερδίσεις έναν παίχτη μόνο, γιατί μέχρι στιγμής το Cleveland αυτό είναι, ένας παίχτης και οι υπόλοιποι ψιλοβοηθάνε, έτσι πραγματικά. Δηλαδή στα play-off φέτος έχουμε δει μια μοναδική παράσταση του LeBron James. Είτε τον αγαπάς είτε το μισείς τον LeBron, πρέπει να το παραδεχτείς αυτό, ότι είναι μια μοναδική παράσταση σε όλη τη διάρκεια των play-off, και με την Ιντιάνα και με το Toronto σε ένα βαθμό, γιατί μετά, εντάξει, το Toronto μετά το 2-0 τα παράτησε ουσιαστικά, και με τους Celtics φυσικά. Είναι ο LeBron, έχει μια κάνει μια μοναδική παράσταση, έτσι, και μέχρι στιγμής στους τελικούς, δηλαδή στιγμή, γιατί σήμερα ήταν ένα σχετικό αριθμητικό, έτσι, στατιστικό, έχει 40 πόντους μέσα όρο και μπορεί να, παρότι θα χάσουν, ας το πούμε, η Cleveland το πρωτάθλημα, να βγει MVP. Κάτι που έχει κάνει ο Jerry West με τους Lakers κόντρα στους Celtics πριν πολλά πολλά χρόνια. Έτσι, ο Jerry West, ο άνθρωπος λογότυπο του NBA, έτσι, η φιγούρα του είναι αυτή, το λογότυπο του NBA είναι η φιγούρα του, του Jerry West. Μόνο αυτός το έχει κάνει, να χάσει δηλαδή ομάδα το πρωτάθλημα και να βγει MVP. Και τώρα είναι και ο LeBron, ο οποίος, από ό,τι σήμερα με τους αριθμούς και με τις εμφανίσεις του, αν συνεχίζει και στα επόμενα, αν πάει σειρά στο 4-0 και κάνει ανάλογες εμφανίσεις, δεν νομίζω να χάσει, παρότι θα χάσει η ομάδα το MVP. Γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακός. Είναι εντυπωσιακός. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο σημερινό τελικό. Πολύ μεγάλο παιχνίδι πραγματικά. Ο τρίτος τελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και ένα παιχνίδι νομίζω που περιμένουν όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι προσωπικά εγώ το περιμένω και, όπως είπα και πριν, θέλω να κερδίσει το κλίμα για να δούμε αν μπορούμε να δούμε και 7 τελικούς, θα είναι ό,τι καλύτερο. Έτσι, για εμάς που είμαστε απλοί θεατές, για το άθλημα γενικά, θα είναι ό,τι καλύτερο να δούμε 7 τελικούς και να μην δούμε έναν ή 4 τελικούς. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό και νομίζω και το NBA όλο αυτό θέλει. Να δει 7 τελικούς, να μην δει 4. Λοιπόν, να δω λίγο κιόλας. Τώρα εδώ. Τι ώρα ακριβώς, νομίζω στις 3 ξεκινάει το παιχνίδι. Να το δω λίγο. Τι ώρα ακριβώς είναι το παιχνίδι. Τον λέει και το σημερινό, γιατί εδώ εντάξει το έχει αμερικάνικη. Θα το δω. Το έχεις στην αμερικάνικη έκδοση που δεν. Λοιπόν, στις 4 είναι, συγγνώμη. Στις 4 είναι το παιχνίδι, οπότε προετοιμαστείτε, δεν ξέρω, βάλτε ξυπνητήρια, ξυπνήστε στις 4 να δείτε το ματσάκι. Εγώ θα κάτσουμε να το δούμε, γιατί εντάξει πραγματικά είναι. Δεν υποστηρίζω καμία ομάδα προσωπικά, ούτε ο Warriors ούτε Cleveland, έτσι. Αλλά μπασκετικά θέλω να το δω, θέλω να πηγαίνει στους 7. Γιατί έχει και αυτή την ένταση μεταξύ των ομάδων που είναι πολύ ωραία. Βέβαια, σε κάτι που συμφωνούν οι δύο ομάδες, το οποίο βγήκε χθες, είναι ότι όποιος και να κερδίζει θα πάει στο Λευκό Οίκο. Λόγω Τραμπ. Έτσι και οι δύο το είπαν αυτό, και ο Στεφ Κάρι και ο LeBron James. Ουσιαστικά είπαν ότι όποιος και να κερδίσει από τους δύο δεν πρόκειται να πάει στο Λευκό Οίκο, σε αυτή την καθιερωμένη
παρουσία των πρωταθλητών. Πρόσφατα νομίζω και στο football, στο American football, στο rugby δεν πήγαν οι πρωταθλητές. Τους απαγόρευσε ο Τραμπ, δηλαδή δεν θέλει να τους δει ο Τραμπ. Αλλά και στο NBA όπως έγινε και πέρσι, νομίζω και φέτος δεν πρόκειται είτε το κλίμα να κερδίσει είτε το Ιγούρα κερδίσουν. Δεν θα πάνε στο Λευκό Οίκο. Είναι το μοναδικό μέχρι στιγμής που συμφωνούν οι δύο ομάδες. Κλείνοντας λίγο το NBA, να δούμε λίγο, χθες βγήκε ένα θέμα για τον Αντετοκούνμπο από το Forbes που βγάζει τους πιο καλοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο. Και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι σε μια αρκετά καλή θέση. Είναι στο θέση 30 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στους 100 πιο καλοπληρωμένους αθλητές του χρόνου, σε όλα τα αθλήματα φυσικά. Ο Αντετοκούνμπο λοιπόν, ο οποίος είναι στη θέση 30, έχει 22,5 εκατομμύρια από το συμβόλαιο του με τους Milwaukee Bucks, ακόμα 13 εκατομμύρια από χορηγίες. Δηλαδή το σύνολο φτάνει στα 35 εκατομμύρια τον χρόνο έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρακαλώ. Όσον αφορά την πρώτη θέση, είναι ο μποξέρ, ο πυγμάχος, ο Floyd Mayweather, ο οποίος έβγαλε πέρσι 285 εκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ. Από ένα παιχνίδι πήρε 275 εκατομμύρια. Εντάξει. Μετά είναι ο Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, οι οποίοι μαζί έχουν 219, δηλαδή ο μποξέρ έχει παίρνει περισσότερα χρήματα, έβγαλε από τους δύο στάρ του ποδοσφαίρου. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τον μπάσκετ, ο LeBron James είναι ο πιο καλοπληρωμένος μπασκετμπολίστας, καθώς πέρσι κέρδισε 85,5 εκατομμύρια δολάρια. Ο Steph Curry είναι 8ος στη λίστα, 11ος είναι ο Durant, 13ος ο Russell Westbrook. Ο Harden είναι στο 14, ο Lillard στο 24, ο Kyle Irving στο 29 και ο Ντοκούμπο είναι στο 30. Έτσι, αυτή είναι η λίστα με τους πιο αγγλωμένους. Ο LeBron είναι στην 6η θέση με 85 εκατομμύρια, ο Curry είναι στην 8η θέση όσον αφορά βέβαια το μπάσκετ πάντα και τα λεφτά τα οποία πήρανε πέρσι. Θυμίζω αυτά είναι λεφτά που πήραν σε μία χρονιά οι αθλητές. Έτσι, και το γνωστό η λίστα του Forbes που βγάζει πάντα τους παίκτες που παίρνουν τα περισσότερα χρήματα. Κλείνοντας, να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ του Άρη. Οι κίτρινοι λοιπόν, οι οποίοι πριν από λίγο η διοίκηση και ο κύριος Γουλέλμος, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο αντιπρόεδρος Σκάι, ο κύριος Νίκος Κάλεν, το μέλος της διοίκησης, ο κύριος Τάσος Μωυσιάδης και ο Βαγγέλης Αγγέλης έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση που έκανε ο Εστέχνης στο Άρη Sports Καφέ, στο Κλέανδης Βικελίδης, όπου τίμησε ο Εστέχνης τους πρωταθλητές του συλλόγου που διακλήθηκαν σε πανελλήνια αθλήματα, σε πρωταθλήνια πρωταθλήματα, σε διάφορα αθλήματα όπως στίβο, ποδοσφαίριση, τζούντο, κολύμβηση, πυγμαχία, πάλι και kickboxing. Βρέθηκαν εκεί λοιπόν οι ΚΑΕΣ ίσομοι, ο κ. Γουλέλμος μάλλον, ο οποίος τίμησε τους κολυμβητές του Άρη που είχαν επιτυχίες. Η παρουσία του εδώ βέβαια, όπως ήταν ομολογουμένως λογικό, συνδυάστηκε μια συνάντηση με τον Βαγγέλη Αγγέλου που είπαν διάφορα ζητήματα, μίλησαν για διάφορα θέματα όσον αφορά την ομάδα γενικότερα. Στο αγωνιστικό κομμάτι υπάρχει από ό,τι φαίνεται ένα μπλοκάρισμα στο θέμα του Νταλό, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από μια ομάδα στην Α1 αλλά και από μια γαλλική ομάδα που μπλοκάρει μέχρι στιγμής το θέμα. Εκεί που φαινόταν δηλαδή ότι υπάρχει μια συμφωνία, φαίνεται ότι τώρα ίσως ο Νταλό να θέλει να περιμένει λίγο για να δει τι γίνεται με τις προτάσεις τις δύο τις οποίες έχει. Στον Άρη βέβαια δεν θεωρούν ότι εντάξει άμα καθεί ο Νταλό βγαίνει έξω ο αγωνιστικός σχεδιασμός, αλλά ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν μέσα στη λογική του Αγγέλου, όπως είπαμε, για να δημιουργήσει αυτό το ρόστερ υπό το καθεστώς μπαν. Έτσι ο Άρης αυτή τη στιγμή δημιουργεί ένα ρόστερ υπό το καθεστώς μπαν. Τώρα αν το μπαν λυθεί ή όχι θα φανεί. Ξαναλέω ότι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες και μια εκτίμηση που έχω εγώ είναι ότι το μπαν δεν θα λυθεί. Είναι πολλά τα λεφτά τα οποία μπέτονται για τον μπαν. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει τόσα πολλά ανοιχτά μέτωπα που τον μπαν νομίζω είναι από τα τελευταία που μπορεί να τον απασχολούν. Έτσι. Ο κύριος Γουλέλμος, ο οποίος θα βρεθεί στην Ελβετία κάποια στιγμή, στα κεντρικά της FIBA, για να μιλήσει και για αυτό το θέμα, αλλά θα μιλήσει και για το θέμα της παρουσίας του Άρη στο Basketball Champions League. Ο κύριος Κομνηνός, ο Πατρίκ Κομνηνός, σήμερα, ο οποίος σε δηλώσεις του είπε ότι στις 24 του μήνα του Ιούνιου θα μαζευτούν, θα γίνει μια συνάντηση για να δουν πώς θα είναι η διοργάνωση τη νέα χρονιά.
και θα αξιολογήσουν κάποια πράγματα. Λογικά δηλαδή εκείνη την ημερομηνία μπορεί να είναι και ο κ. Ζουγουλέλμος στην Ελβετία, στη Γενέβη γίνονται αυτά, ώστε να, και αυτός να παρευθεί και να εκπροσωπήσει τον Άρη. Το μπάσκετ Τσαμπελίνο, το οποίο θέλει τον Άρη στη διοργάνωση, έτσι, εφόσον γίνει αυτό με την wild card, λογικά πάμε σε προκριματική φάση. Δεν νομίζω ότι θα το δώσουν κατευθείαν στους ομίλους. Από εκεί πέρα όμως, το αγκάδες εισαγωγικά, αν θέλετε, βέβαια η FIBA το έχει ξανακάνει παλιότερα αυτό με τις Αλγκύριες που χρωστούσε και αυτή, αλλά η FIBA την είχε στη διοργάνωση. Είναι αυτό, δηλαδή ότι έχεις το μπαν και σε παίρνω εγώ στη διοργάνωση μου. Πρέπει και εσύ κάτι να κάνεις όσον αφορά το μπαν. Εδώ είναι ένα θέμα, γιατί το να λύσεις ένα μπαν, δηλαδή να τα βρεις με ένα παίχτη και να μείνουν άλλα πέντε, δεν έχει καμία αξία. Το θέμα είναι να λύσεις και τα έξι μπαν για να μπορείς να πάρεις παίχτες. Απ' την άλλη, το μπάσκετ της Champions League θέλει ένα brand name. Και εδώ βέβαια να προσθέσουμε. Δείτε τι brand name είναι ο Άρης. Ο Άρης των 5 εκατομμυρίων χρεών, ο Άρης των 6 μπαν, και παρόλα αυτά το brand name το θέλει η FIBA. Το θέλει. Αυτό δείχνει τη δυναμική του συγκεκριμένου brand name που είναι ο Άρης στην Ευρώπη. Και αυτό υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που ήταν στη διοίκηση της ομάδας πριν μερικούς μήνες, που δεν μπορούσαν αυτό να το αξιοποιήσουν και να κερδίσουν από αυτό το brand name. Κερδίσαν βέβαια προσωπική προβολή. Τους έμαθε η Ελλάδα όλη σε μια νύχτα. Αλλά οικονομικά δεν μπορούσαν να κερδίσουν από αυτό το brand name που σε αυτή την κατάσταση που είναι. Συγγνώμη. Η FIBA λέει έλα να συζητήσουμε τη συμμετοχή στο basketball Champions League. Και όμως κάποιοι άνθρωποι αυτό το brand name πήγαν να το διαλύσουν. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και δεν μιλάω μόνο για το σήμα πώς αλλοιώθηκε. Αυτό ο καθένας έχει μια όψη. Μιλάω γενικά για τη δυναμική του brand name. Χορηγικά, αν θέλετε, οικονομικά. Που δεν υπήρχε τίποτα. Οπότε ένα θέμα είναι αυτό με το BAN και με τη FIBA και με τον Basketball Champions League. Ο Άρης θέλει να το δει αυτό το θέμα της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής. Τώρα βέβαια, αν είστε προκριματικά, είναι ένα ρίσκο με τη λογική ότι πρέπει να κάνεις μια ομάδα να παίξει μια στα προκριματικά. Άμα πας από την αρχή των προκριματικών, θα είναι πολύ δύσκολο και θα απαιτούνται και χρήματα για τα ταξίδια και τα σχετικά, γιατί οι ομάδες των προκριματικών συνήθως είναι δύσκολα ταξίδια, γιατί δεν είναι από, είναι ελάχιστες από πολύ καλές και κοντινές χώρες στην Ελλάδα. Οπότε ένα θέμα το οποίο θα το αξιολογήσουν στην ΚΑΕΑΡΙΣ και ο κύριος Γουλέλμος και ο κύριος Αγγέλου, για να δουν και από αγωνιστικής πλευράς πώς θα βοηθήσει, αλλά και από οικονομικής πλευράς. Έτσι. Εδώ βέβαια είναι ένα ρίσκο, θεωρώ εγώ, το οικονομικό, γιατί αν δεν περάσει ο μήλος δεν έχει έσοδα. Προκριματικά είναι μόνο ζημιά από τις μετακινήσεις και τα σχετικά. Και στους ομίλους πάλι πρέπει να έχει εισιτήρια. Και το θέμα εισιτήρια βέβαια στον Άρη, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος ότι θα έχεις έναν αριθμό συγκεκριμένο να πεις ότι θα έρθουν 2-2.500 κόσμος. Γιατί λίγο χρονιά θα είναι λίγο περίεργη, εγώ πιστεύω, του χρόνου. Μακάρι να διαψευστώ και μακάρι ο κόσμος να στηρίξει όπως στήριξε και φέτος. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παράμετροι, το ξέρουμε όλοι, το έχουμε συζητήσει ξανά εδώ, που εδώ μπαίνουν λίγο στο κομμάτι αυτό. Έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο θέλει σκέψη καλή και ανάλυση καλή. Δεν μπορείς δηλαδή να την πάρεις αυτή την απόφαση σε μια ώρα και να πεις εντάξει, πάω να παίξω εκεί. Έτσι. Και αυτό όσον αφορά τον μπαν, έχουν γίνει κάτι προτάσεις στους παίχτες. Θα το αφήσω εδώ. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω τώρα για τις προτάσεις που έχουν γίνει στους παίχτες. Ξαναλέω ότι η αίσθηση που βγαίνει είναι πολύ δύσκολο να ληφθεί τον μπαν. Και γι' αυτό γίνονται και αυτές τις κινήσεις και ο Άρης ουσιαστικά, ο Αγγέλου, πάει να δημιουργήσει έναν κορμό, αν θέλετε, παιχτών με τη λογική του μπαν. Τώρα, αν θα πλαισιωθούν από άλλους ξένους, θα έρθει ένας καλός, ένας μέτριος ή οτιδήποτε, αυτό είναι ανάλογα με τα λεφτά. Τα λεφτά αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένα. Το budget για την επόμενη χρονιά είναι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Τώρα, αν αλλάξει την πορεία, βρεθεί μια χορηγία καλή, οτιδήποτε, είναι άλλο θέμα. Για τώρα μιλάμε, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Γιατί κάποιοι μπερδεύουν αυτά που λέμε. Τώρα το budget είναι συγκεκριμένο. Είναι, ξέρω εγώ, 400.000 ταβάνι. Αν βρεθεί μια καλή χορηγία στην πορεία, το 400 μπορεί να γίνει 500, μπορεί να γίνει 600. Τώρα μιλάμε. Λοιπόν, αυτά και μόλις τα προτάσεις του Άρη. Πολλά περισσότερα πιστεύω θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες. Και μέχρι τις 24 του μήνα θα ξεκαθαρίσει το θέμα με μπαν και με μπάσκετ από για να δούμε τι γίνεται εκεί. Έτσι. Και αυτό που είπα, το θέμα του Νταλό, που μπλεχτήκαν δύο ομάδες, επιδηλώσαν ενδιαφέρον για τον Νταλό και εκεί λίγο έχει ένα θεματάκι τώρα. Εκεί που φαινόταν 100% κλεισμένη η μεταγραφή, ίσως να υπάρχει κάποια καθυστέρηση στην όλη ιστορία όσον αφορά, και αυτό δεν ανακοινώνεται κιόλας η διαδικασία.
να υπάρχει μια καθυστέρηση στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή. Έτσι ήταμε πιο πολύ ρεπορτάζ και ασχοληθήκαμε τον ΠΑΟΚ, γιατί είχε το παιχνίδι σήμερα που κέρδισε με 161 τον Προμηθέα 2-0 ο ΠΑΟΚ. Πλέον με νίκη στην Πάτρα τελειώνει τη σειρά και κατακτάει την τρίτη θέση. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο εδώ στο Λίμπερο 174, 8 με 10 και πάλι εδώ Basket City. Πολλά περισσότερα θα έχουμε. Θα έχουμε και το τελικό του NBA το τρίτο. Θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε αύριο. Ελπίζω καλά να είναι τα νέα για τις ομάδες πόλης και όχι μόνο. Λοιπόν, ακολουθεί Μπαραντέρ με Νίκο Παπαδόπουλο και Θάναση Κυλών εδώ στο Λίμπερο μέχρι και τις 12 με πολλά ποδοσφαιρικά αλλά και πορτεριακά θέματα. Έτσι μην τους δεμένεις στο Λίμπερο Μπαλαντέρ μέχρι και τις 12, Θανάσης Κυλώνης και Νίκος Παπαδόπουλος εδώ. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.